Κάτσε στέλνω, βγαίνεις, ανοίγω τα πάντα, 69, 69, 69. Ναι, γεια σας κύριε Παναγιώτη, καλημέρα σας. Κοιτάξτε, κατά πού, τι κατά πού κύριε, κοιτάξτε να δείτε τρόπος του λέγει. Σας παρακαλώ, Θαλάσσης Ξεχασιάρης ονομάζομαι. Έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι μου, θα έρθείτε. Α, ωραία, Αγκυλάρας 32 στον τρίτο όροφο. Ή πώς θα με γνωρίζετε κύριε, είμαι ένας άνθρωπος με σακούλες έξω από μια κλειστή πόρτα. Ωραία, σας περιμένω, γεια σας. Γεια σας κύριε. Κύριος Συνασιάρης. Να είστε ο ίδιος. Είστε σίγουρος? Τι να είμαι σίγουρος, είμαι εγώ κύριε. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ποιο είναι το σπίτι σας? Αυτό εδώ. Είστε σίγουρος? Αν το σπίτι μου. Ναι. Πλάκα μου κάτι, δεν ξέρω που μένω. Σας παρακαλώ δηλαδή. Όχι, δεν σας κάνω πλάκα. Δεν είμαι τέτοιος τύπος, το καταλάβατε αυτό που σας είπα. Μα πώς θα είμαι, αυτά που με ρωτάτε έχω την υποθέσω δηλαδή κύριε. Να υποθέσετε ότι κυκλοφορούν και αλλοδαποί που έρχονται, παίρνουν τηλέφωνα και ταράχουν, αν είναι μια ετικέτα πάνω σε μια πόρτα και λένε ότι είναι το σπίτι δικό τους. Λοιπόν, τα χαρτιά του σπιτιού. Τα χαρτιά του σπιτιού μα δεν τα έχω επάνω μου κύριε. Τα χαρτιά του σπιτιού κυκλοφορώ εγώ έξω με τα χαρτιά του σπιτιού μου. Προλογική ενημερότητα. Μα μέχρι την εκεί φύγα κύριε, αλλά δεν είχα κάποιο όνειρο, δεν έχω την προλογική ενημερότητα μαζί με απόστηλα εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε, sorry. Γεια σας. Γεια σας, μισό λεπτό κύριε, τι γεια σας. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, σκεφτείτε λίγο λογικά. Μου ανοίγετε την πόρτα και μετά σας δείχνω όλα τα χαρτιά του σπιτιού, ό,τι θέλετε. Δεν έχετε πάνω σας τίποτα. Έχω την ταυτότητά μου να σας κάνει. Α, ένα-ένα τώρα θα βγάζουμε, έτσι. Ένα-ένα. Τι είναι αυτό? Εγώ. Εσείς, μου έχει μουσεί ο άνθρωπος. Το έκοψα το μουσεί. Sorry κύριε, δεν γίνεται τίποτα. Γεια σας. Σας παρακαλώ κύριε, και εγώ είμαι στην κυριολεξία. Σας συγκεντρεύω, κάντε με αυτή τη χάρη και ανοίξτε μου την πόρτα. Σας συγκεντρεύω. Εντάξει, 30.000. 30.000? 30.000 για να μου ανοίξετε την πόρτα κύριε. Δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε. Φεύγω. Μα τι φορά το δεν είναι πάρα πολλά λεφτά κύριε. Δεν διαφωνώ μαζί σας κύριε, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Γεια σας. Σας παρακαλώ, εκμεταλλεύεστε βέβαια την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, αλλά ορίστε κύριε 30.000 για σας. Πάρτε τις 30.000, πάρτε, εκμεταλλευτείτε την ανάγκη του συνανθρώπου σας, αλλά σας παρακαλώ, ανοίξτε την πόρτα, λίγο γρήγορα γίνεται. Ποια είναι αυτή η πόρτα? Κάντε πάλι, τι ποια είναι αυτή η πόρτα, 100 φορές το είπαμε, αυτή είναι. Εδώ αυτή. Μάλιστα κύριε. Ωραία, το κλειδί. Ποιο κλειδί? Της πόρτας, να την ανοίξω. Βλαμμένος είστε κύριε. Δηλαδή συγγνώμη, θα είχα εγώ το κλειδί της πόρτας και θα σας έπαιρνα τηλέφωνο, δεν θα μπορούσα να την είχα ανοίξει μόνος μου. Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν το σκέφτηκα έτσι. Sorry. Μα είτε ο άνθρωπος είναι. Κρατάτε λίγο. Κρατάμε λίγο. Πω. Ωραία πόρτα. Όχι απλά ωραία. 400.000 μας μπήκε. Ασφαλείας. Πω. Χαμό της δουλειάς έχει κάνει ο συνάδελφος. Μπράβο, μπράβο. Και νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ. Γνωστός. Γνωστός. Τι γνωστός κύριε, είστε με τα καλά σας. Θα ανοίξετε γνωστό την πόρτα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Δεν είναι άλλος. Σε λωστό, στο πέρα λωστό. Τι πάνε 400.000 σας λέω κάνει πόρτα κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε, μην ξαναπραβήξετε από τον νόμο, γιατί τα πήρα από σύνολα και φεύγω. Ναι, δεν το καταλαβαίνω, αλλά καταλάβετε και εσείς ότι είναι πανάκριβη. Δεν θέλω να την καταστρέψουμε. Οκ, no problem, no stress. Φορέστε αυτό και πάτε 4 βήματα πίσω. Αυτό είναι, μήπως σας βρίσκεται αναπτήρας. Συγγνώμη κύριε, αυτά, τι είναι αυτά, εκρηκτικά είναι. Πάθα να την άξουμε όλη την πολυκατοικία για να ανοίξουμε τη δικιά μου την πόρτα. Δηλαδή κύριε, είστε με τα καλά σας. Σιγά κύριε, σιγά, μην εκνευρίζεστε να πείτε. Σας παρακαλώ, αν είναι να χτυπήσω το διπλανό, να περάσω μέσα από το μπαλκόνι. Δηλαδή έχετε διπλανό και δεν χτυπήσατε πρώτα το διπλανό, φωνάξατε πρώτα εμένα. Εγώ δεν ήθελα να τον ενοχλήσω τον άνθρωπο. Άτομα και ενόχλησε σε μένα, αν δεν χτύπατε να δούμε τι θα γίνει. Ένα στάτος. Αχ, συγγνώμη, νομίζω ότι δεν κάνεις φίλος. Ευτυχώς που έριξα μία πρόχειρα λεπού επάνω μου, τι κάνετε, είσαστε καλά? Τι να κάνουμε, έχουμε κάποια προβλήματα κύριε από κάτω, θα ήθελα την εξής χάρη. Εγώ και ο κύριος μπορούμε να πούμε μέσα. Καλέ με χαρά, περάστε, φίλετε πλάκα, κάντε. Βέβαια είμαι κάτι φίλους μέσα, δεν σας πειράζει πάνω στο κρεβάτι. Αλλά περάστε, γρήγορα με, περάστε. Να σας εξηγήσω λίγο τι θέλω. Θα ήθελα να πηδήξω στο μπαλκόνι κύριε. Καλέ, περάστε μέσα, με πηδάτε και στο μπαλκόνι και στην μπαλκονόπορτα, όπου θέλετε με πηδάτε. Ακούστε με σας παρακαλώ, όχι να πηδήξω εσάς στο μπαλκόνι, θα ήθελα να πηδήξω το μπαλκόνι. Είμαι τον Παναγιέμ, τόσα χρόνια έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες, αλλά να πηδήξω το μπαλκόνι. Τέλος πάντων, περάστε και πηδήξω τι θέλετε και θερμοσύφωνα και υγραέριο, περάστε. Δεν με καταλάβατε, αλλά τέλος πάντων. Περάστε μέσα. Δόξα τω, εσείς τι είστε, επαγγελματίας? Κλειδαράς. Κλειδαράς Τάκης, μπαινοβγαίνεις. Ανοίγω τα πάντα. Ελάτε κι εσείς μέσα, θα περάσουμε θαυμάσια. Είσαι σίγουρη? Ναι, έχουν πράγματα να ανοίξετε καταπληκτικά. Ελάτε. Τα χαρτιά του σπιτιού τα έχεις. Αν περάσετε θα σας τα δείξω όλα εγώ. Κατακτούλη. Λοιπόν, δεν σας ρώτησα. Θέλετε κι εσείς τίποτα να πηδήξετε? Όχι, ωραία, διακόσμηση όμως. Α, ναι, καταπληκτικά. Εγώ μόνος μου. Αχ, τα κορίτσια με το παιδί, τι κάνετε? Είναι ενοχλητικά όμως τα κορίτσια, κύριε. Λοιπόν, κύριε Κλειδαρά, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε εδώ, γιατί οι παρκοδόμοντες είναι και οι δύο κλειστές. Πάμε. Όχι, καλή, πού πακάνε, καλή.
Αφήστε, ακούστε, ακούστε τι κάνω. Καλεκλείστε την πόρτα. Λυσάξατε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ είμαι η Παρθένο Βασιλοπούλα. Εσύ είστε ο Παρθένο Βασιλόπουλο και εδώ ο κλειδαρά θα αφήνε μου ανοίξει τη ζώνη αγνότητο. Θα περάσουμε τα απομάτια. Μα τι δεν είστε με τα καλά. Σα παρακαλώ, κύριε. Εγώ δεν θέλω να είμαι ο Παρθένο Βασιλόπουλο. Καλέ στο ζώδιο θα τα χαράσουμε. Εσύ ο Ταύρο, ο υδροχό, κάποιο άλλο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα πάντω. Αν μου φέρει τα χαρτιά, ανοίγω και τη ζώνη αγνότητο, ανοίγω τη γουστάρι. Τα χαρτιά μόνο να θα περάσουμε να πας. Βασιλόπουλο, ο Βασιλόπουλο, ο Βασιλόπουλο. Μην με περιμένω.